πάρα πολύ σοβαρό και το κλείσιμο δημιουργεί ακόμα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά στην περιοχή, σε μια παραμελημένη περιοχή, τη δικιά μας περιοχή, που συνεχώς μειώνεται ο πληθυσμός, ερημώνουν τα χωριά μας και έχουν ένα σωρό προβλήματα. Δυστυχώς υπάρχει αυτό που θα χωριστεί ο νομός, δηλαδή, σε δύο μέρη. Και οι δικές μας εδώ περιοχές θα οδηγούνται αναγκαστικά στην απομόνωση. Θέλω λίγο να πάω πίσω. Όταν το 2020 πρώτη φορά αναφέρθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα με την κατακόρυφη, δεν ξέρω και τους όρους τους επιστημονικούς, κατακόρυφη μετακίνηση των προβόλων στην γέφυρα. Τότε πραγματικά δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση και ανησυχία στους κατοίκους, λογικό ήταν. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα της γέφυρας, μιας και είναι μέρος του εθνικού δικτύου, είναι θέμα της κυβέρνησης, της κεντρικής διοίκησης και όχι μόνο της περιφέρειας, που έχει να κάνει με θέματα συντήρησης, φωτισμού, οδοποίησης κλπ. Τότε λοιπόν, στις 4 του Φλεβάρι, έκανα την πρώτη ερώτηση στη Βουλή για τη γέφυρα και την επικινδυνότητα που έχει. Η απάντηση που πήρα τότε από τον Υπουργό ήταν ότι σε ό,τι αφορά τη γέφυρα, λέει, στα τέλη του Μαΐου του 19 έγινε μία αυτοψία από τους υπεύθυνους του Υπουργείου και η έκθεση αυτή θα πάει στην περιφέρεια. Αυτό απάντησε ο Υπουργός. Δηλαδή, ο αρμόδιος Υπουργός, ο κύριος Καραμαλής, που ήταν και τότε, δεν έδωσε καμία απάντηση ούτε για το αποτέλεσμα της αυτοψίας, αλλά ούτε και για τις ενέργειες του Υπουργείου που πρόκειται να κάνει. Και ερχόμαστε 4 χρόνια μετά. Και έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα για την περιοχή μας. Αυτά τα 4 χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ενώ το πρόβλημα υπήρχε. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Περιφερειάρχης έψαχνε τα σχέδια, τα οποία σίγουρα ήταν σημαντικά. Αλλά η ευθύνη εδώ είναι ότι δεν έγινε τίποτα γύρω-γύρω για τις εναλλακτικές διαδρομές, ας πούμε. Τώρα αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές είναι επικίνδυνες. Όσοι περνάμε από αυτούς τους δρόμους, το ξέρουμε. Ξέρουμε και την καθίζηση που έχει στο τριγωνικό, ξέρουμε και τους δρόμους γύρω-γύρω στα χωριά που αναγκάζονται τα λύκες να περνάνε μέσα από τα χωριά και να τρίζουν τα σπίτια. Και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, τι έγινε αυτά τα 4 χρόνια. Όταν ήδη είχαμε προοπτική να κάνουμε μια συνολική μελέτη για τη γέφυρα που σήμαινε ότι αναγκαστικά θα κλείσει. Ποια ήταν τα εναλλακτικά σχέδια, τι κάναμε ακριβώς για τους δρόμους.